Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα διάτομα και τις άλγες με πυρητικό κέλυφος που βρίσκεται στο λίγο μολυσμένο νερό. Τι είναι τα διάτομα? Αυτά που βλέπουμε σε μεγέθυνση στο μικροσκόπιο, στη φωτογραφία, είναι διάτομα, διάφορα είδη διατόμων και άλγεων, πράσινων άλγεων που έχουν πυρητικό κέλυφος και βρίσκονται συνήθως σε λίγα μολυσμένα νερά. Όπως βλέπουμε, είναι με μακρόστενα, έχουν διάφορα σχήματα, κυρίως σαν καρφιά μοιάζουν τα περισσότερα από αυτά, και έχουν μέγεθος γύρω στα από 2 μικρόμετρα έως 200 μικρόμετρα σε μήκος. Παρατηρούμε ότι συνυπάρχουν μαζί με τις πράσινες άλγες και αποτελούν το κύριο η κύρια ομάδα των άλγων, το οποίο ονομάζεται μικροάλγη και βρίσκεται στους ωκεανούς, στα νερά και τα εδάφη σε όλο τον κόσμο. Οι ζωντανοί διάτομοι αριθμούνται σε 3 εκατομμύρια. Παράγουν περίπου το 20% του οξυγόνου που παράγεται στον πλανήτη κάθε χρόνο και αναλαμβάνουν, συμβρίσκονται σε 6,7 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους πυρητίου άμμου κάθε χρόνο από τα νερά μέσα στα οποία ζουν και συνεισφέρουν στο μισό περίπου των οργανικών υλικών που υπάρχουν στους ωκεανούς. Τα κελύφη των νεκρών διατόμων μπορούν να φτάσουν τόσο πολύ χαμηλά έως μισό μίλι κάτω από την επιφάνεια, κάτω από την επιφάνεια του, πάνω, την, συγγνώμη, πάνω από την επιφάνεια του ωκεάνιου πατώματος, του ωκεάνιου πυθμένα, και καταλαμβάνουν κυρίως τη μεγαλύτερη περιοχή του Αμαζονίου και των παραποτάμων του, και γονιμοποιούν ετησίως 507 εκατομμύρια τόνους διατομικής γης. Πού βρίσκεται αυτή η περιοχή του Αμαζονίου? Γενικά καλύπτουν την επιφάνεια που στον Αμαζόνιο που υπάρχουν τα κράτη της Βολιβίας, της Βραζιλίας, της Κολομβίας, του Εκουαδόρ, της Γουιάννα, του Περού, του Σουρινάμ και της Βενεζουέλας. Βρίσκονται στην νότια δηλαδή Αμερικής, μέσα και γύρω από τον ποταμό Αμαζόνιο, και συνεισφέρουν σε μια επιφάνεια γύρω στα 2.400.000 τετραγωνικά μίλια. Σε επιφάνεια τόσο βρίσκονται τα διάτομα. Επίσης, βρίσκεται, μεταφέρεται, τα διάτομα μεταφέρονται από ανατολικούς προσδυτικά υπερατλαντικούς ανέμους, οι οποίοι φυσούν από το ξηρό πλέον, από το έδαφος της ξηρής πλέον λίμνης που κάποτε κάλυπτε την που κάλυπτε την περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Αφρικανική Σαχάρα. Τα διάτομα είναι κυρίως μονοκύτταροι οργανισμοί. Εδώ μπορούμε να δούμε σε μεγέθυνση 100 φορών κάποια διάτομα. Εδώ είναι κάπως έτσι, όπως βλέπετε. Είναι έχουν επίμικες σε μια διάσταση κυρίως έχουν γύρω στα 2 μικρόμετρα πλάτος και 200 μικρόμετρα μήκος καθένα από αυτά και σχηματίζουν αποικίες. Καταλαμβάνουν διάφορα σχήματα, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, και βρίσκονται παρόντα σε πάρα πολλά θρεπτικά και υλικά και σε περιοχές που υπάρχει άφθονο ηλιακό φως. Κάθε 24 ώρες διπλασιάζονται ασεξουαλικά με πολλαπλή σχάση. Τα διάτομα
Έχουν μια ειδική ανατομία, αποτελούν από ένα κυταρικό τείχομα το οποίο συμμερίζεται από πυρίτιο και υδατώνεται από πυρητικό διοξείδιο το οποίο ονομάζεται στα αγγλικά frust tool. Το frust tool δεν είναι τίποτα άλλο αλλά από μια σκληρή και πρόωρη κυταρικό τείχομα του εξωτερικού περιβλήματος των διατόμων. Αποτελείται κυρίω από πυρίτιο και πυρητικό οξύ και καλύπτεται από ένα και καλύπτεται από ένα στρώσιο, μια στρώση οργανικής ουσίας η οποία μπορεί να αναφέρεται στην πρώιμη πρώιμη αρθρογραφία σαν διάτομα, σαν πεκτίνες. Και αποτελούσε κυρίως το κυριότερο υλικό το οποίο βρίσκεται στα κυταρικά τείχωματα των φυτών. Το κυταρικό αυτό τείχωμα κυρίως αποτελείται από διάφορους τύπους πολυσαχαριδών. Πρέπει να πούμε ότι ανατομικά περιγράφονται κυρίως σαν τα διαμάντια, σαν τα jewels of the sea, σαν τις πέτρες της θάλασσας και ζωντανή ημιπολίτινες πέτρες και μεταφέρονται με τα τηρέματα των νερών και των ανέμων οι οποίοι προκαλούν μέσα στο νερό κάποια χαοτική κίνηση και κάνουν τους αρσενικούς γαμέτες των κεντρικών διατόμων να έχουν μαστίγια, τα οποία τους επιτρέπουν να κινούνται μέσα στο, προς την αναζήτηση των θηλυκών γαμετών για να συνευρίσκονται για συνέβρεση και αναπαραγωγή. Πολύ παρόμοια με τα φυτά, τα διάτομα που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσυνθέσεως και είναι κυρίως αυτότροφα και ανεξάρτητα. Συμβρίσκονται στον κύκλο της ουρία, η οποία προηγείται του κύκλου της αμμονίας, στην ουρία των ζώων, στον κύκλο του οποίου έχει διαφορετική μεταβολικό τέλος για τα διάτομα. Έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν την ρύθμιση του αζότου στον αέρα και τη μετατροπή αυτού σε αμμονία και σε άλλες νητρογενείς ενώσεις στο έδαφος. Το ατμοσφαιρικό άζωτο είναι διάζωτο, θα λέγαμε, διάζωτο. Είναι σχετικό μόριο μη αντιδρών, το οποίο συμβρίσκεται σε πάρα πολλούς μικροοργανισμούς. Έτσι βρίσκεται και στα διάτομα. Η κύρια μελέτη των διατόμων είναι ένας κλάδος της φυκολογίας. Τα διάτομα ονομάζονται και κατηγοριοποιούνται κυρίως σαν ευκαριωτικά και μεμβρανοειδή κέλυφη, και τα οποία τα διαχωρίζει από τις προκαριωτικές αρχαίδες και τα βακτήρια. Τα διάτομα είναι ένας τύπος πλανκτού, ο οποίος ονομάζεται φυτοπλακτών, το οποίο είναι ο τύπος των διαφόρων ειδών τύπου πλανκτών. Τύπων πλακτών. Τα διάτομα επίσης βρίσκονται σε επιπλέουσα άμορφη μάζα, στους ωκεανούς και στα μακρόφυτα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η ύπαρξη των διατόμων χρονολογείται από εδώ και 150 με 200 εκατομμύρια χρόνια παλιά σε ευρήματα από fossils, πώς λέμε fossils, σε απολιθώματα δηλαδή, συμβρίσκονται σε απολιθώματα, ακόμα και σε εξωσκελετούς, σε απολιθωμένους,
και DNA το οποίο βρίσκεται σε απολιθώματα διαφόρων μικροοργανισμών και διατόμων. Τα διάτομα επίσης είναι γνωστά για τη διατομική υγιή, η οποία κάνει τα διάτομα να έχουν μήκος από 200 μικρόμετρα σε μήκος και να αποτελούν κυρίως από χλωροπλάστες με καθεκίτρινο χρώμα. Το κύριο μέρος της φωτοσύνθεσης, οι οποίες έχουν δε μεμβράνες, οι οποίες αποτελούνται από στίγματα τα οποία είναι ένδειξη ότι περιέχουν την καροτενοειδή φλουκοξανθίνη και τα μονά διάτομα κυρίως δεν έχουν μαστίγια, αλλά υπάρχουν τα μαστίγια παρόντα σε ασθενικούς γαμέτες, στα κεντρικά διάτομα, τα οποία έχουν κυρίως διάφορα άλλα τριχοειδή νημάτια, τα οποία ονομάζονται μαστιγονέμες και τα οποία είναι χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών παρενφερών διατόμων. Πρέπει να πούμε ότι η συμπεριφορά τους είναι ότι βγαίνει κυρίως ακίνητα, μεταφέρονται δε από την κίνηση τη χαοτική στα πάνω επίπεδα των διαφόρων ωκεάνιων νερών από τους ανέμους και τα οποία τα κρατούν συνεχώς σε μέρη όπου βρίσκονται ηλιόλουστα νερά. Εδώ βλέπουμε διάφορα είδη διατόμων σε μεγέθυνση 100 φορών. Τώρα να πάμε σε μεγέθυνση 400 φορών, θα δούμε κάτι παρεμφερές. Να, ένα διάτομο έχει τόσο μεγάλο μήκος, έχει πάχος 2 μικρόμετρα και μήκος έχει 200 μικρόμετρα. Έτσι στενό βρίσκεται σαν κίδα και είναι το χαρακτηριστικό το ότι αποτελείται από περίτυλο. Εξωτερικό επιφάνεια, η μαυρεδερία, το εξωτερικό τείχομα κυρίως είναι από περίτυλο και περιτυλικό οξύ. Η ενέργεια που έχουν τα διάτομα είναι κυρίως ότι είναι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, ότι συμμετέχουν στο μεταβολισμό του περιττίου, ότι συμμετέχουν σε διάφορα άλλα ομόλογα είδη, τα οποία ονομάζονται, τα οποία χαρακτηρίζονται για τη μεταφορά του περιττίου και το περίβλημα από περίττιο που έχουν τα διάτομα με το κέλυφος από περίττιο, θέλω να πω, που έχουν τα διάτομα και που λίγο μολυσμένο, που βρίσκονται σε λίγο μολυσμένο νερό. Είναι καθαρό. Επίσης, η ύπαρξη διατόμων αποτελεί κριτήριο εάν ένα νερό είναι της καθαρότητας ενός μιας μάζας νερού. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο είδη διατόμων που κυριαρχούν, το θαλασσιοσύρα ψευδονάνα και το σιλινδρόθεκα φουσιφόρμης. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω για τα διάτομα, είπαμε αρκετά. Μπορούμε τώρα να δούμε και σε μεγέθυνση σε διάφορα άλλα είδη διατόμων, να εδώ μην βρίσκουν άτακτα ερηγμένα στο χώρο. Εδώ βλέπουμε και διάφορα άλλα μικροοργανισμούς, αλλά συμβρίσκονται με διάτομα. Εδώ θα δούμε
προσπαθώ να βρω σε μεγέθυνση να βρήκα ένα διάτομο αυτό είναι το διάτομο του τείχωμάτου του μαυριδερό εξωτερικά το οποίο υποτίθεται από πυρίτιο και πυρητικό οξύ. Εδώ το βλέπουμε σε μεγέθυνση 1000 φορών ένα τμήμα ενός διατόμου. Βλέπουμε πόσο μακρύ είναι σε μήκος και πόσο μικρό λεπτό είναι σε πάχος. Αυτά είχα να πούμε, μιλήσαμε για 15 λεπτά για τα διάτομα, τα οποία μεταφέρονται και από τα ωκεάνια νερά και τους ανέμους, από τη Σαχάρα μέχρι και και στα υπερακιάνια, στα ωκεάνια ύδατα μέχρι και τον Αμαζόνιο, στη Βραζιλία και διάφορες χώρες της Νοτιού Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, να είστε πάντα καλά στην υγεία σας. Γεια σας.